για το σχήμα αυτό εδώ λέει, ποια είναι η πιθανότητα να καταστραφεί το σχήμα αν εφαρμοστεί διασταύρωση μονού σημείου. Με πιθανότητα διασταύρωση 0,8, άρα θέλω πάλι την πιθανότητα καταστροφής του σχήματος κατά τη φάση της διασταύρωσης αυτή τη φορά. Και τύπος είναι εδώ από το θεώρημα του σχημάτου, ένα κομματάκι του. Είναι η πιθανότητα της διασταύρωσης επί γραμμή κλάσματος. Στον αριθμητή έχουμε το οριστικό μήκος του σχήματος και στον παρονομαστή έχουμε το μήκος της συμβολοσειράς μείον 1 που κωδικοποιείται στο σχήμα. Το P του S είναι ίσο με το 0,8. Το δέλτα του S που είναι το οριστικό μήκος του σχήματος. Το σχήμα είναι αστεράκι, ένα αστεράκι, αστεράκι, ένα αστεράκι, αστεράκι. Θέση 1, θέση 2, 3, 4, 5, 6, 7. Άρα το μήκος της συμβολοσειράς είναι ίσο με το 7. Και όσον αφορά το οριστικό μήκος του σχήματος, θα πάω να κάνω την διαφορά του δεξιότερου σταθερού συμβόλου, το οποίο θα το συναντήσω στη θέση 5, μείον την θέση του αριστερότερου σταθερού συμβόλου, θα το συναντήσω στη θέση 2, άρα το οριστικό μήκος είναι 5 μείον 2 ίσο με το 3. Συνεπώς, συνεχίζουμε στον τύπο. Ο αριθμητής είναι 3, ενώ ο παρονομαστής είναι 7 μείον 1. Άρα λοιπόν το τελικό αποτέλεσμα βγαίνει 0,4 και σωστό είναι το ε.